Δικηγόροι, μηχανικοί, επαγγελματοβιοτέχνες, φαρμακοποιοί, έμποροι και επαγγελματίες από την εστίαση βρέθηκαν σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας μαζί με γιατρούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και ιδιοκτήτες ταξί που με ξεκάθαρη φωνή εξήγησαν ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες τους βάζει τα φόπλακα. Αυτό το σύστημα δεν είναι μόνο άδικο, είναι ταυτόχρονα και εξοδοτικό. Πάνω από 250 με 300.000 επιχειρήσεις θα αναγκαστούν, επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο το επόμενο διάστημα. Αποτυχία της πολιτείας στο να πατάξει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Ο κύριος Μανώλης, με δεκαετίες στο χώρο της εστίασης, σκέφτεται να κλείσει τη μικρή του επιχείρηση αν το νομοσχέδιο προχωρήσει. Άλλωστε θα είναι και η μοναδική του, όπως λέει, η ευκαιρία να μην καταλήξει με αφόρητα χρέη. Ψάχνω για δουλειά, ναι, εντάξει. Μεγαλώσαμε, δεν μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι όπως πιθανόν ένας νέος συνάδελφος. Παρ' όλα αυτά το κράτος μας αντιμετωπίζει με τριετίες. Την ίδια σκέψη κάνει και ο κύριος Δημήτρης που επί 25 περίπου χρόνια ασχολείται με την ξυλουργική. Οι συνθήκες και η πίεση δεν έχει προηγούμενο εξηγεί, ζητώντας από τους μικρομεσαίους να αγωνιστούν για να σώσουν όσα επί χρόνια έχουν με κόπο και αγώνες καταφέρει. Πρέπει να το παλέψουμε δυνατά. Σήμερα δεν τελειώνει, σήμερα ξεκινάει. Στο ίδιο κλίμα και οι νέοι δικηγόροι, που ένας στους τέσσερις έχει κλείσει το γραφείο του και δουλεύει από το σπίτι. Συνθήκες τρέλας και απαξίωσης εξηγούν που δεν μπορούν να χωρέσουν σε μια επιστήμη που έχει ταχθεί να υπηρετεί το δίκαιο και τον άνθρωπο. Πλήττει την καρδιά του δικηγορικού σώματος, αποτελεί τα φόπλακα για τους δικηγόρους και για το μέλλον της άσκησης δικηγορίας στην Ελλάδα και δηλώνουμε ότι θα την υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο την αξιοπρέπειά μας. Η δικηγορική σύλλογη, η τάξη των δικηγόρων, είναι η μοναδική τάξη η οποία φορολογείται αντικειμενικά. Γιατί κάθε της πράξη εξώδικη δικαστική συνοδεύεται από το λεγόμενο γραμμάτιο προείσπραξης, το οποίο αποτελεί μια βάση φορολόγησης, είναι μια τάξη η οποία προκαταβάλλει και φόρο, προκαταβάλλει και ασφαλιστικές εισφορές. Η κινητοποίηση σήμερα στο Ηράκλειο είχε ένταση, παλμό, όπως και αποφασιστικότητα, με τους συμμετέχοντες να εξηγούν ότι δεν θα ανεχτούν μετά από μια αιματηρή δεκαετή οικονομική κρίση την κρίση της πανδημίας. Και εν μέσω πρωτοφανούς ακρίβειας, η κυβέρνηση με φοροεισπρακτικό τρόπο να τους οδηγεί στην εξόντωση. Τέτοιες φορολογικές πολιτικές, οι οποίες γίνονται χωρίς τη συνένεση των φορολογουμένων, έστω και μια στοιχειώδη συνένεση, είναι καταδικασμένες να καταλήξουν σε αποτυχία για να μην φέρουν σε καμία περίπτωση τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτός που ήθελε να φοροδιαφύγει, πάλι θα φοροδιαφύγει. Απλά κάποιοι θα κλείσουν. Απλά. Το απλά δεν είναι απλά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Και σε άλλους μικρομεσαίους επαγγελματίες, αλλά ιδιαίτερα στο ταξί θα σημάνει μια μεγάλη καταστροφή. Ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους, επαγγελματίες όπως υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι, που έχουν, όπως είπαν, μπει στο στόχαστρο. Δεν είμαστε φοροφυγάδες, σημειώνουν, εξηγώντας ότι το να τσουβαλιάζεις τους επαγγελματίες και να τιμωρείς, μόνο δίκαιη λογική στην άσκηση πολιτικής δεν μπορεί να θεωρηθεί. Να αρχίσουν τους ελέγχους και όποιον πιάνουν ότι έχει φοροδιαφύγη, να το επιβάλλουν τις ανάλογες κυρώσεις με βάση τη φοροδιαφύγη του. Αυτό είναι το δίκαιο και το τίμιο απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο να ενεργοποιήσει τα εργαλεία που έχει για να ελέγξει τη φοροδιαφυγή, τόνισαν οι συγκεντρωμένοι που πραγματοποίησαν και πορεία διαμαρτυρίας, σημειώνοντας με νόημα ότι θα βρεθούν και πάλι στους δρόμους και θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την απόσυρση του νομοσχεδίου.